βελτιωμένο οδικό δίκτυο, σιδηροδρομικές υποδομές με περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης, βιομηχανικές περιοχές, διαθεσιμότητα χώρων για την ανάπτυξη των κέντρων λογιστικών, συγκέντρωση αγροτικής παραγωγής και υπηρεσιών μεταποίησης, γητίαση με μεγάλες αγορές, εγκύτητα με τα Βαλκάνια. Είναι εντυπωσιακό πως Θεσσαλονίκη απέχει μόνο λίγες ώρες οδικός από όλες τις πρωτεύουσες των λοιπόν βαλκανικών χωρών. Με τα κατάλληλα εργαλεία και κυρίως με τη λήψη πρωτοβουλειών δεν απέχουμε πολύ από τη δημιουργία ενός διεθνούς διαμετακομιστικού κόμβου με τεράστια ωφέλη τόσο για την Ελλάδα και την τοπική οικονομία, όσο και για τη διευκόλυνση και ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Πρόσφατες συζητήσεις της ελληνικής κυβέρνησης με τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η πρωτοβουλία του ΣΕΒΕ που ακολούθησε για την πρόταση δημιουργίας κέντρου logistics στη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης και οι μεγάλες επενδύσεις που έγιναν πρόσφατα με ιδιωτική πρωτοβουλία για τη δημιουργία κέντρου logistics. Μαρτυρούν πως έχουμε ήδη φύγει από την περίοδο των διαβουλεύσεων και έχουμε περάσει σε περίοδο εφαρμογής ενός τέτοιου πλάνου. Σε αυτή τη φάση όμως οφείλουμε να παραμείνουμε όλοι οι φορείς συντονισμένοι και προσιλωμένοι στο κοινό μας στόχο. Και με αυτό το σκεπτικό βρισκόμαστε